Καλησπέρα, γεια σας. Είμαι η Άννα Μαρία και θα μιλήσω λίγο για τα διάφορα γεγονότα από την ζωή μου. Αρχές Απριλίου, μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα, βρισκόμαστε κοντά στη θάλασσα. Καλώς ήρθατε στο Real Talk. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, είναι, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος αυτό. Και έχω έρθει εδώ πολλές φορές και στην αρχή όταν ήρθα στην Ελλάδα και πριν παντευτώ, επειδή ο σύζυγός μου τότε έκανε πολύ εστιοπλοεία, ήταν Ολυμπιονίκης, το ξέρει όλος ο κόσμος νομίζω. Και έχει πολλές καλές αναμνήσεις. Σας αρέσει η θάλασσα, αισθάνεστε όμορφα, σας ξεκουράζει η θάλασσα? Ναι και όχι, αλλά μεγάλωσα κοντά στη θάλασσα, τη Δανία. Λοιπόν, πάντα είχα θάλασσα κοντά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ήσασταν η πιο μικρή πριγκιποπούλα από τις τρεις αδερφές στην ναι. οικογένεια. Ναι. Μπορείτε να θυμηθείτε το μέρος που μεγαλώσατε, πώς ήσασταν σαν μικρό κορίτσι? Σαν όλα τα κορίτσια φαντάζομαι. Είχαμε μια πολύ ωραία οικογένεια, είμαστε πολύ έτσι ενωμένοι και τρέχαμε πολύ μέσα στο παλάτι, σαν όλα τα κορίτσια, αλλά μεγαλώσαμε σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Από τις τρεις αδερφές, ήσασταν η πιο δραστήρια? Έτσι λένε. Έτσι λένε ότι ήμουν έτσι, αλλά μπορεί να είναι επειδή ήμουν η πιο μικρή. Και γιατί βλέπω και από τα παιδιά, οι πιο μικροί έτσι έχουν κάτι πιο ζωηρό, δεν ξέρω. Αν η ζωή σας δεν ήταν αυτή και θα έπρεπε να σπουδάσετε ή να εργαστείτε, τι θα θέλατε να κάνετε σαν επάγγελμα? Ούτε το σκέφτηκα, γιατί αραβωνιάστηκα. Πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Τώρα που ξέρετε καλύτερα τον εαυτό σας. Τι θα έκανα, μάλλον θα δούλεψα, αλλά μάλλον θα έκανε κάτι σπουδές, ιστορικά, τέτοια πράγματα. Αλλά ομολογώ δεν ήξερα. Την αγάπη για την ιστορία και τη μουσική την πήρατε από τον μπαμπά? Από τον μπαμπά, βέβαια, βέβαια. Ο πατέρας μου του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Έπαιξε πιάνο και επίσης ήταν μάστορ της ορχήστρας. Έχετε ωραία φωνή. Εγώ είχα. Καλά, δεν ξέρω αν είχα. Λένε ότι είχα. Όταν ήμουν μικρή στο σχολείο τραγουδούσα. Εγώ νομίζω ότι στο σπίτι τραγουδάτε λίγο στα κλεφτά. Ναι. Έτσι λένε όλοι. Όχι, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Αλλά έτσι πιο πολύ μέσα μου, όχι έξω, δεν έτσι τραγουδάω έξω. Αλλά όταν ακούω κάτι ή κάτι σκέφτομαι, τότε έρχεται... Κάτι άλλο χαρακτηριστικό που έχετε πάρει από τον μπαμπά είναι το χιούμορ σας. Νομίζω και από τους δύο. Και η μητέρα μου είχε πολύ χιούμορ και ο πατέρας μου. Αλλά ίσως ο πατέρας μου ήταν πιο αφόρμητος. Η μητέρα μου ήταν πιο έτσι μαζεμένη. Πιο συναισθαλμένη, πιο μαζεμένη. Ήτανε πιο έξω καρδιά. Ναι, ναι. Ο μπαμπάς. Ναι. Το χιούμορ σας έχει βοηθήσει στη ζωή να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις? Βέβαια, βοηθάει. Βοηθάει. Πρέπει να δεις λίγο τις πιο αστείες στιγμές στη ζωή. Αλλά βέβαια δεν είναι όλα αστεία και δεν είναι όλα με χιούμορ. Είναι πολύ σοβαρά. Κάποιες καταστάσεις. Καταστάσεις και δεν βλέπεις το χιούμορ. Αλλά όταν μπορώ, προσπαθώ και γελάμε στο σπίτι, γελάμε πολύ.
Έχω την αίσθηση ότι γελάτε πολύ εκτός σαν οικογένεια και με τις αδερφές σας όταν βρίσκεστε. Ναι, είστε και, πολύ δεμένες. Είμαστε πολύ δεμένες. Και πραγματώς τώρα, επειδή είμαστε πιο μεγάλοι, όταν ήμουν μικρή, η μεγάλη μου αδελφή, η Μαγρέτε, ήταν έξι, καλά, ακόμα είναι, έξι χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Και όταν είσαι μικρή, είναι μεγάλη διαφορά. Με την άλλη αδελφή μου, η Βενεδίκτη, είχαμε δύο χρόνια διαφορά. Αλλά τώρα που είμαστε πιο μεγάλοι, είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι, δεμένοι και μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και όταν ειδωθούμε... Χιλιομετρικά μένετε μακριά η μία από την άλλη. Ναι. Μιλάτε συχνά στο τηλέφωνο. Ναι. Με τη μία πιο πολύ από την άλλη, γιατί η μεγάλη μου αδελφή δεν είναι πολύ για τα τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά. Έχω μάθει ότι κι εσείς επικοινωνείτε πολύ εύκολα με ηλεκτρονικούς τρόπους. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο ίσως όχι, αλλά μου αρέσει. Είναι, βολεύει και είναι ενδιαφέρον. Το 2000, αν δεν κάνω λάθος, χάσατε τη μητέρα σας. Ναι. Ήτανε κάτι που σας έδεσε ακόμη περισσότερο. Ακριβώς, ναι. Πολύ. Όχι πολύ, αλλά ναι. Αυτή η στιγμή το θυμόμαστε όλοι, γιατί από εκεί και πέρα είμαστε οι τρεις. Δεν είχαμε γονείς πια. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν θέλαμε να οργανώσει όλα τα πράγματα, να βλέπουν τα πράγματα της μητέρας μου, και γελούσαμε πάρα πολύ. Γιατί μία είπε, αχ, θυμάσαι όταν έκανε αυτό και φορούσε εκείνο και είπε αυτό. Και έτσι γελούσαμε πάρα πολύ. Και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και δεν ήταν λυπερό, δεν ήταν... Τα ρούχα της, τα αντικείμενα. Δεν στενοχωρηθήκαμε καθόλου. Σας φέρνανε αναμνήσεις ωραίες. Ναι, ωραίες. Αυτό ακριβώς. Σπουδαιότερο πράγμα που νομίζετε ότι μάθατε από τη μητέρα σας? Ουφ, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γιατί κάθε μέρα τη σκέφτομαι για κάτι που μας είχε μάθει, όλοι μας. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά την ημέρα που παντρεύτηκα ή πριν, που μου είπε, ξέρεις, τώρα που θα παντρευτείς, θα πρέπει να γίνεις Ελληνίδα. Γιατί και εγώ είχα το ίδιο, ήρθα από την Σουηδία και πήγα στη Δανία και έγινα Δανέζα. Και αυτό πρέπει να το κάνεις αμέσως. Και το σκέφτομαι πολλές φορές, αλλά βέβαια για μένα δεν ήταν δύσκολο. Η Ελλάδα μου έχει δώσει πάρα πολλά. Και δεν ξέρω γιατί είμαι έτσι τώρα. Συγγνώμη. Επίσης, από τη μαμά σας, μάλλον, υποθέτω, γιατί και εγώ μανούλα έχω γίνει, ότι πήρατε όλες τις βάσεις για να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και υγιή οικογένεια. Ναι. Μπορεί. Ναι, μάλλον, μάλλον. Ναι. Ζήσατε σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, ναι. Δεμένη, και αυτό και το αυτό μεταφέρετε το στη ζωή σας. Στη ζωή. Ναι, ακριβώς. Και... Όπως είπα, ήξερα την ημέρα που παντρεύτηκα, ήξερα ότι η Ελλάδα ήταν η πατρίδα μου. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Εκτιμούμε και... ιδιαίτερα το γεγονός ότι επιμείνατε η ίδια να συνομιλήσουμε στα ελληνικά. Ναι, πρέπει. Και δυστυχώς δεν είναι όπως πρέπει, αλλά όσο καλά πρέπει και πρέπει να έχετε λίγο υπομονή για τα... για να βρίσκω τις λέξεις. Και η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολύ μακριά λέξεις. Και για μένα είναι, δεν μπορώ να τα είναι λέω. Είναι από τις δυσκολότερες γλώσσες. Αυτό είναι γεγονός. Πολύ. Αλλά φροντίσατε και τα παιδιά και τα εγγόνια να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Προσπαθήσαμε. Τώρα που ζούμε στην Ελλάδα ξανά, μιλάμε πολύ ελληνικά. Και επειδή ακούω πολύ ελληνικά κάθε μέρα, και από την τηλεόραση, από φίλους, από παντού. Βέβαια, με βοήθησε πολύ. Αλλά στην αρχή ήταν δύσκολα. Με το σύζυγο συναντηθήκατε σε ηλικία 13 ετών.
Δεν ξέρω καν αν θυμάστε αυτή τη συνάντηση. Όχι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλήθεια. Γιατί... Όχι με αυτόν μόνο, αλλά όλη η οικογένεια. Γιατί κάνανε ταξίδια ο Βασίλης Παύλος και η Βασίλισσα Φρεντερίκη μαζί με τα παιδιά τους στην Ευρώπη κάθε χρόνο, το φθινόπωρο νομίζω. Και πήγανε στα διάφορα οικογένειες, βασιλικές οικογένειες που είχαν σχέση, γιατί όλοι μας έχουν σχέσεις. Είμαστε συγγενείς, όχι πάρα πολύ κοντά, αλλά είμαστε. Και είναι ωραίο να συναντηθεί κανένας έτσι, με εκείνο τον τρόπο. Και ρωτούσαν τους γονείς μου αν μπορούσαν να έρθουν στη Δανία για μερικές μέρες για να δουν τη Δανία, να δουν την οικογένεια κτλ. Και οι γονείς μου βεβαίως είπαν ευχαρίστως. Και έτσι ήρθαν στη Δανία σε ένα ανάκτορο που είναι έξω από Κοπενχάγη που λέγεται Φρέντενσμπουργκ. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και τους συναντήσαμε εκεί και ήταν πάρα πολύ χαρούμενο. Εγώ ήμουν μικρή. Παρά τα αυτά, ήμασταν έτσι μαζί. Και θυμάμαι όταν φύγαμε, είπαμε ότι πρέπει να ειδωθούμε ξανά. Στο μέλλον. Οικογενειακώς. Οικογενειακώς, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι που τον είδατε πρώτη φορά, λίγο σας έκανε εντύπωση? Όχι, όχι, όχι. Ήταν απλώς ένας ξάδελφος, όπως πολλούς άλλους. Και μετά από 3 χρόνια που βρεθήκατε στους γάμους της πριγκίπισσας Σοφίας με τον Χουάν Κάρλος, εκεί πλέον... Κάτι. Όχι και κάτι. Έγινε, νομίζω. Μόνο με εσάς ήθελε να χορεύει. Εγώ αυτό πληροφορώ. Δεν ξέρω αν είναι αληθεύει αυτό ακριβώς, αλλά ήταν η πρώτη φορά βέβαια που ήρθα στην Ελλάδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο ουρανός, η θάλασσα. Το φως. Και το φως. Το φως, το ελληνικό φως είναι... δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αλλά και η Αθήνα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ άσπρο και ήταν πάρα πολύ μεγάλο, έτσι. Απλωμένο. Και δεν είχα δει κάτι τέτοιο πριν. Άλλη αρχιτεκτονική. Πολύ, πολύ. Και ίσως όλα τα κτίρια δεν είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όταν τα βλέπεις από το αεροπλάνο, είναι πολύ ωραία. Σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και ακόμη, σήμερα, κάθε μέρα που το βλέπω, μου κάνει εντύπωση. Αλήθεια. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, έτσι. Ωστόσο, ο σύζυγος είχε εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον. Είχε δει μια φωτογραφία σας πλέον, είχατε μεγαλώσει λιγάκι. Αληθεύει ότι είχε δηλώσει ήδη στον μπαμπά του ότι αυτή την όμορφη, που είναι η πιο όμορφη πριγκίπισσα, θέλω να την παντρευτώ. Έτσι λέει, έτσι μου είπε μετά. Μετά από τόσα χρόνια δεν τα έχετε λύσει αυτά, δεν τα έχετε πει. Όχι, αλλά νομίζω αυτό που έγινε ήταν, του δείξανε μια φωτογραφία σε ένα περιοδικό και νομίζω ήταν ο γιατρός του Βασιλέως Παύλου, Θωμάς Δοξιάδης, που του έδειξε και του είδε και είπε, καλά, ας πάω εκεί να δω. Ήταν αποφασισμένος, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί. Ο μπαμπάς σας πώς το αντιμετώπισε όταν... Νομίζω ήταν πολύ χαρούμενος. Πόσο χαρούμενος. Υπάρχει μια φήμη. Ότι στο πρώτο άκουσμα τον κλείδωσε στο λουτρό. Ναι, αληθεύει αυτό. Ήσασταν η μικρή αγαπημένη του κόρη. Δεν ξέρω αν καλά, μικρή ήμουνα και ήταν, νομίζω, κανείς δεν περίμενε, ούτε εγώ, ότι εγώ θα έφυγα πρώτα. Αλλά πάλι είχε έρθει στη Δανία ο Κωνσταντίνος και στην Ευρώπη, νομίζω, είχε πάει στην Γερμανία, στο Παρίσι, για το ΝΑΤΟ, για να δει διάφορα, έτσι, επιτελεία από το ΝΑΤΟ και επίσης και στη Δανία.
Και μία μέρα ήταν το βράδυ και θέλαμε να πάμε στο θέατρο με τον πατέρα μου για να δούμε ένα μπαλέτο. Και, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ το μπαλέτο στην οικογένειά μας. Και έτσι είχε εκείνο το βράδυ να υπήρξε ένας φωτογράφος που καθόταν απέναντί μας. Και είδε τον Βασιλέα, είδε τον Κωνσταντίνο τότε, να βάλει το χέρι του πάνω από το στόμα και να μου ψιφυρίζει κάτι. Και αυτό το κάτι ήταν ότι είχε ζητήσει να μιλήσει με τον πατέρα μου μετά το θέατρο. Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω στο ανάκτορα. Ξαφνιαστήκατε ή το περιμένατε κι λίγα? Όχι, το ξέρα, το ήξερα. Το ήξερα, γιατί ναι. Ήδη μου είχε ζητήσει. Τα είχατε αλλά πει. Του είπε να μην πούμε τίποτα στους γονείς μου ακόμα, γιατί θα πάθουν μην κάτι. Μην πάθουν κάτι. Γιατί ήμουν τόσο μικρή. Λοιπόν, περιμέναμε 4-5 μήνες. Μέχρι το Ιανουάριο. Και λοιπόν, εκείνο το βράδυ πήγε, ο πατέρας μου τον πήγε μέσα στο γραφείο του, ήταν δίπλα στο σαλόνι που καθόμασταν οι υπόλοιποι. Και μου είπε ο Κωνσταντίνος μετά ότι τον ρώτησε και είπε ότι θέλει να ήταν την κόρη του. Και ο πατέρας μου λέει, ναι, αλλά πρέπει να μιλήσω με τη γυναίκα μου. Και είπε, έλα εδώ μαζί μου και άνοιξε μια πόρτα και τον κλείδωσε μέσα και περίμενε εδώ. Και όταν ο Κωνσταντίνος πήγε μέσα, δεν ήξερε πού ήταν, ήταν όλο σκοτεινό, βρήκε μια μπρίζα και άνοιξε το φως. Και είδε ότι ήταν τουαλέτα. Λοιπόν, έμεινε εκεί, ο πατέρας μου ήρθε μέσα στο σαλόνι και είπε στην μητέρα μου ότι, ξέρεις, θέλει να παντευτεί την κόρη μας. Τι νομίζεις? Και η μητέρα μου είπε, μα νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, μας αρέσει πολύ, τον αγαπάμε και είναι πολύ έτσι εδωμένοι και οι δύο. Αλλά τι τον έχεις κάνει τον Κωνσταντίνο, πού είναι? Και ο πατέρας μου είπε, τον κλείδωσα μέσα στο τουαλέτα. Και λέει η μητέρα μου, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα, ίσως να τον καλέσουμε να έρθει εδώ. Καλύτερη. Να γιορτάζουμε, να ανοίξουμε ένα μπουκάλι σαμπάνια. Και έτσι έγινε. Έδωσε τον αγώνα του να σας κατακτήσει πάντως. Δεν ξέρω. Έτσι είναι, άμα πρόκειται για την πιο όμορφη πριγκίπισσα, το έλεγαν όλοι, αλλά δεν το λέω μόνο εγώ. Έδωσε τον αγώνα του. Το Ντάνεμπρογκ με την βενέζικη σημαία στον προραίο ιστό και δίπλα την ελληνική μπαίνει ήρεμα στα νερά του Σαρονικού με συνοδεία τα πολεμικά του στόλου μας που βγήκαν τιμητικά να το προϋπαντήσουν. Παίρνει την Άννα Μαρία, την πριγκίπισσα που σε λίγο θα γίνει βασίλισσα των Ελλήνων, στο πλευρό του Κωνσταντίνου. Από την προβλήτα του Φαλήρου ξεκινά ο βασιλεύς να υποδεχθεί την μέλουσα γυναίκα του. Στο μεταξύ προσέρχονται οι επίσημοι με επικεφαλής τον πρόεδρο της ελληνικής κυβερνήσεως, Γιώργιο Παπανδρέου. Η βασίλισσα Φρυδερίκη, η βασίλισσα Μήτυρ, η διάδοχος Ειρήνη και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογενείας φτάνουν αμέσως μετά. Γρήγορα η ετμάτατος που φέρνει την πριγκίπισσα και τους γονείς της πλησιάζει στο μουράγιο. Ύστερα από την τυπική υπόκληση σεβασμού, ένα θερμό συγγενικό φιλί. Η υποδοχή είναι μεγαλόπρεπη όπως ταιριάζει σε μια πριγκιποπούλα και θερμοτάτη όπως ταιριάζει σε μια όμορφη, γελαστή και ανοιχτόκαρδη κοπέλα. Και φτάνουμε σύντομα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1964. Είστε μόλις 18 χρονών και 18 ημερών. Ναι, όλα, 18. Όλα, ναι, ναι. Όλα 18. Ναι, ναι. Έχετε αγαπημένους αριθμούς, έχετε αγαπημένες συνήθειες. Αλλά στην οικογένεια έχουν το 9. Το 9. Το 9. Πάλι 9 βγαίνει. Πάλι 9 βγαίνει. Βγαίνει 9. Ναι, ναι. Και ίσως
Γι' αυτό δεν ξέρω. Επειδή τα περιγράφετε καταπληκτικά, θα ήθελα να μας μεταφέρετε εσείς εκείνη την ημέρα. Το ένα πράγμα που θυμάμαι είναι ήμουν πολύ ήρημα. Πολύ ήρημα. Και είχατε κοντά σας τις αδερφές σας. Οι αδερφές μου, η μητέρα μου. Είχαμε φέρει τον Κομωτής από την Δανία και τέτοια πράγματα. Αλλά ήταν όλα ήρημα. Και ο σχεδιαστής του μυφικού. Και κάπνισα τότε, λίγο. Ναι. Και κάπνισε μια τσιγάρα, έτσι. Για την ημέρα, και, δεν αδελφές, το θέλω. Όχι, οι αδελφές μου και η μητέρα μου κάπνισαν πιο πολύ από μένα τότε. Μετά, τα κόψαμε. Ναι. Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία μέρα. Και ήταν ο σχεδιαστής του νηφικού, Δανός. Δανός, ναι. Ήταν ο Δανός, ναι. Μεγάλος άνθρωπος τότε. Και ήθελε να κάνει κάτι να μοιάζει λίγο ελληνικό, έτσι, με το παλιό. Αλλά δυστυχώς, το νηφικό δεν ξέρω πού είναι. Αλήθεια. Χάθηκα. Δεν ξέρω αν χάθηκε. Μπορεί να είναι σε μια αποθήκη που δεν ξέρουμε εμείς. Ίσως τη μετάβαση. Δεν έχουμε. Το πέπλο 6 μέτρα. Ναι. Πόσες παράνυφες. Είχαμε 6 ή 8. Και πολύ ξένοι προσκεκλημένοι, υψηλοί προσκεκλημένοι. Ναι, γιατί όλοι οι περισσότεροι ήταν συγγενείς. Λοιπόν, ήταν φυσικό να τους καλέσαμε. Το σημαντικό είναι όμως ότι όλος ο παλμός του κόσμου εδώ ήταν σαν να περίμενε αυτό το γεγονός. Ζούσαν. Ήταν σημεοστολισμένοι όλοι οι δρόμοι. Περίμενε κόσμος δεξιά και αριστερά. Όπως ήθιστε κατά το πρωτόκολλο, ήσασταν εσείς με τον μπαμπά στην πρώτη άμαξα. Ο σύζυγός μου είχε πάει πριν από εμάς. Εγώ ήμουν η τελευταία να φτάσω στην Μητρόπολη. Και είχε πάει πριν από εμάς με την μητέρα του, η Βασίλισσα Φρυδρίκη, στην πρώτη άμαξα. Και μετά πήγαμε εμείς. Την Ήφη συνοδεύει ο πατέρας της, βασιλεύς Φρυδερίκος της Δανίας. Ο κόσμος χειροκροτεί και ζητοκραυγάζει. Και οι Έλληνες είναι κιόλας περήφανοι. Σε λίγες στιγμές θα έχουν την πιο όμορφη βασίλισσα του κόσμου. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι σας έκανε πιο πολύ εντύπωση? Ο κόσμος πόσο ζεστά, πόσο εκδηλωτικός ήταν. Ναι, ήταν κάτι που δεν περίμενα. Η Δανία, ας πούμε, δεν είναι τόσο ανοιχτά, δεν δείχνουν τόσο πολύ την... Αυτό που αισθάνονται. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν κρύβεται τίποτα. Αλλά είναι καλό αυτό. Εδώ στην καλό Ελλάδα θέλουμε να κουμπίσουμε, να αγκαλιάσουμε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η ένταση και ο ενθουσιασμός του κόσμου όμως είχαν δημιουργήσει λίγη ανησυχία και στα άλογα. Είχατε λίγο άγχος, είχαν μια νευρικότητα, γιατί ήταν και μεγάλη διαδρομή. Ναι, ήταν μεγάλη διαδρομή. Τι σκεφτόσασταν? Όχι, θυμάμαι ότι πήγαμε στην άμαξα όταν φύγαμε από την Μητρόπολη, αφού είχαμε παντρευτεί. Και εκεί κάναμε το μεγάλο γύρο. Και φτάσαμε σε, νομίζω ήταν στην Ομόνια. Και σε μια στιγμή τα άλογα πήγαν λίγο λοξά. Και σκέφτηκα, τι θα γίνει τώρα. Και μετά σκέφτηκα, καλά, δεν πειράζει, γιατί η άμαξα είναι ανοιχτή, μπορώ να επιδείξω, αν γίνεται τίποτα. Και μετά μου είπε ο σύζυγός μου ότι μάλλον ήταν επειδή δεν είχαν συνηθίσει, όχι, κόσμος, ναι, τα είχαν εκπαιδεύσει γι' αυτό, αλλά όχι για ρύζι και το ρύζι που ρίξανε, ναι. Και πήγε μέσα στα αυτιά των αλόγων. Και νομίζω ήταν λίγο δεσάρισο αυτό. Και εγώ αυτό, και θα αυτό έκανα. Ναι. Αλλά στο τέλος όλα γίνανε καλά, όλα ήταν εντάξει και ήταν πολύ ωραία. Επειδή υπάρχει ένα κενούλι και είμαστε γενικά ευαίσθητοι με κάποια θέματα, είχατε βαφτιστεί ορθόδοξοι χριστιανοί? Όχι. Τότε. Όχι τότε. Όχι τότε. Όχι τότε. Αργότερα. 6 μήνες μετά. Το Πάσχα του 65. Αγαπούσε τον σύζυγό μου πάρα πολύ και ήμουν ενθουσιασμένη. Επειδή ήταν βασιλιάς. Καθόλου. Α. Όχι.
Όχι, όχι, δεν είχε σημασία. Γιατί σας αυτό, έχω γιατί είναι, να είναι, είναι τον άνθρωπο. Δεν είναι ό,τι είναι, ας πούμε, όπως. Επειδή ήταν βασιλεύς. Θέλετε πάντα. Δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί ήμουν κόρη βασιλεύς. Λοιπόν, οι βασιλιάδες δεν μου κάνανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Άρα, τι ιδιαίτερο γνωρίσαμε σε αυτόν τον άνθρωπο και τον ερωτευτήκατε? Ήταν το. Τι, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του? Δεν ξέρω. Έχει υπομονή, έχει πολύ χιούμορ, όλα αυτά, αλλά έχει πολύ μεγάλη καρδιά. Είναι τρυφερός, νοιάζεται. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ καλός πατέρας επίσης. Και αυτό που έμαθα από αυτόν είναι ότι πρέπει να δώσεις όσο μπορείς στον τόπο, δηλαδή για την Ελλάδα και για τις Έλληνες. Ναι. Να προσφέρεις. Να προσφέρεις όσο μπορείς. Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα αγαπημένο σας ελληνικό τραγούδι. Πριν παρτευθούμε, μου έστειλε ο Κωνσταντίνος πολύ συχνά δίσκους, ελληνικούς δίσκους, του Χατζηδάκη προπαντός. Και στην αρχή, όταν πρώτοι γνωριστόμαστε, είχα στείλει ένα τραγούδι που λέγανε «Ο Ταχυδρόμος πέθανε». Είναι πάρα πολύ, δεν γνωρίζετε εσείς, είστε πολύ μικροί γι' αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, είναι πολύ μελαγχολικό βεβαίως. Αυτό μου άρεσε πολύ, Αθήνα, διάφορα άλλα του Χατζηδάκη τότε και με την Νάνα Μούσκου. Ποιος θα σου φέρει αγάπη μου το γράμμα που πατάξει. Πώς περνούσε το 24ωρο της? Ταξίδια μέσα στην Ελλάδα, ας πούμε, παντού, πήγαμε παντού. Σε πολύ λίγο διάστημα είδα σχεδόν όλη την Ελλάδα και έκανα όσο μπορούσα. Με βοηθούσε πολύ η κουνιάδα μου, η πρίγκιψα Ειρήνη. Τι δεν επιτρέπετε στον εαυτό σας να θυμάστε από εκείνη την περίοδο? Τη χειρότερη στιγμή ήταν το 21 Απριλίου 1967. Όσο ήσασταν εδώ, Βασιλοπούλα, νοσταλγήσατε λίγο τη Δανία, τους φίλους σας, την οικογένεια? Όχι, γιατί ήμουν τόσο ενθουσιασμένη με την καινούρια μου ζωή, με την Ελλάδα, με τα πάντα, δεν ούτε σκέφτηκα. Και ήμουν τόσο ευτυχής εδώ και όλοι τους κάναν εντύπωση, προπαντός στη Δανία. Δεν έχεις νοσταλγία για τη Δανία? Όχι, ξέρω ότι γεννήθηκα εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά τώρα είμαι Ελληνίδα και η Ελλάδα είναι όλα για μένα. Και δεν το λέω έτσι. Το αισθάνομαι βαθιά. Η ζωή σας έχει πολύ σασπένς. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Ξέρετε κάτι, ευτυχώς που δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στο μέλλον. Και πρέπει να ζήσεις στο παρόν. Και όπως λέω, ήμουν πολύ ενθουσιασμένη και όλα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ωραίες. Και βεβαίως είχαμε και δύσκολες στιγμές. Μετά το ροζ παραμύθι, έτσι όπως ξεκίνησε τουλάχιστον, με την Πριγκιποπούλα και το Βασιλόπουλο, ήρθαν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ακολούθησε. Τι δεν επιτρέπετε στον εαυτό σας να θυμάστε από εκείνη την περίοδο? Πραγματικά σας στεναχωρεί, σας πληγώνει?
Μα δεν αποφεύγω τίποτα. Γιατί ό,τι έγινε, έγινε. Είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να είναι όλο ένα παραμύθι. Η ζωή δεν είναι παραμύθι. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, όλα που έγιναν, τα σκέφτομαι, τα ξέρω και εντάξει, πρέπει να... Ωστόσο, σαν γυναίκα, τότε περισσότερο θα είχατε αγωνία πώς θα είναι ασφαλής και ήρεμη η οικογένειά σας, τα παιδιά. Δεν σας αφορούσε το πολιτικό κομμάτι. Όχι, αλλά και πρέπει να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι εδώ στο Real Talk έχουμε τη χαρά που μας επιτρέπεται να σας γνωρίσουμε σαν γυναίκα, πέρα από την έξωθεν μαρτυρία της Βασίλισσας. Και σεβαστήκαμε απόλυτα και την επιθυμία σας να μην επεκταθούμε καθόλου σε πολιτικά θέματα. Ωστόσο, η ιστορία είναι ιστορία και είναι πράγματα που ζήσατε. Σαν γυναίκα, λοιπόν, σαν μητέρα, πώς αντιμετωπίσατε την περίοδο εκείνη? Γιατί αναγκαστήκατε να ζήσετε μεταξύ Ρώμης, Λονδίνο. Προσπαθούσατε να βρείτε μια ισορροπία. Ναι, και νομίζω το βρήκαμε. Οικογενειακό το βρήκαμε και είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί είμαστε πολύ εδωμένοι. Και βέβαια ήθελα να βοηθήσω τον σύζυγό μου όσο μπορούσα. Οι δύσκολες στιγμές ήταν πιο δύσκολες για αυτόν παρά για μένα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τη χειρότερη στιγμή ήταν το 21 Απριλίου 1967. Και ποτέ δεν είχα δει τον βασιλέα τόσο στεναχωρημένο. Και από τότε που πέθανε και ο βασιλέας Παύλος, ήταν μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη. Και έπρεπε εγώ να είμαι ήρημα και προσπαθούσα να είμαι ήρημα. Περίμενα το γιο μας. Ένα μήνα μετά γεννήθηκα, ο πρώτος γιος. Λοιπόν, ούτε αυτά δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά ήμασταν πολύ εδωμένοι, είμαστε μαζί και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια? Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Είμαστε 19. 19. Να μετρήσω. Πέντε παιδιά, εγγόνια, πόσα? 9. 9 εγγόνια. Ναι, η Αλεξία έχει 4 παιδιά. 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Ο Παύλος έχει 5 παιδιά. 1 κορίτσι και 4 αγόρια. Ο Νικόλας ακόμα δεν έχουν παιδιά ακόμα, αλλά... θα δούμε το στο μέλλον. Και τα δύο πιο μικρά, και δεν μπορώ να τους πω μικρά πια, γιατί είναι και οι δύο πάνω από 30, οι νεότεροι, δεν έχουν παντρευτεί ακόμα. Εδώ στην Ελλάδα, οι μαμάδες, αν έχουν αγόρι και κορίτσι, άλλα λένε στο αγόρι και άλλα στο κορίτσι. Σαν τι? Άλλο για την ύφη, άλλο για το γαμπρό. Εσείς πώς είστε με τις νύφες σας? Όχι, πηγαίνω πάρα πολύ καλά και τους αγαπάω πάρα πολύ. Και προπαντός ξέρω ότι ο Παύλος και ο Νικόλας είναι πάρα πολύ ευτυχείς. Και με την Μαρή Σαρτάλ και με την Τατιάνα περνάμε πολύ ωραία. Και είμαι πολύ χαρούμενη ότι αγαπάνε και οι δύο πάρα πολύ την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στις μεγάλες γιορτές μαζεύεστε όλοι μαζί? Ναι, όχι πάντα, κάθε χρόνο, αλλά κάθε 2-3 χρόνια είμαστε όλοι μαζί. Τελευταία είχαμε πάει όλοι στην Αγγλία για να κάνουμε Χριστούγεννα μαζί. Και ήμασταν τα 19 άτομα. Και ήταν... σε ένα μεγάλο σπίτι, υποθέτω. Γιατί... και ήταν μεγάλο σπίτι, ναι. αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως, αν σκεφτώ... δεν πρέπει να ξεχάσω τον γαμπρό μου, γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι αρχιτέκτον και είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Αγαπάει πάρα πολύ την Αλεξία, τα παιδιά και την Ελλάδα. Τα παιδιά, τα εγγόνια σας παίρνουν συχνά τηλέφωνο να ζητήσουν τη συμβουλή σας για κάτι? Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ ακόμα, όχι. Αλλά
τους βλέπω και τους μιλάω. Καμία φορά τα κάνουν τα SMS λίγο. Το μάθαμε. Δεν το κάνω έτσι, το κάνω έτσι. Πολύ σιγά, αλλά το κάνω. Να είναι καλά. Στο σούπερ μάρκετ έχετε πάει ποτέ? Ναι, πηγαίνω. Μπορεί να είναι λίγο... Όχι, γιατί... Καλά. Δεν ξέρω, σας ρωτάω απλοϊκά, γιατί δεν είμαι πολύ για ψώνια τέτοια. Δεν μαγειρεύω. Δηλαδή, αν σας πω τώρα πόσο έχει ένα λίτρο γάλα, ξέρετε? Όχι. Δεν πειράζει. Μαγειρεύετε, μου είπατε. Όχι, δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω. Ωστόσο, μ' αρέσει πολύ το φαγητό. Πολύ την ελληνική κουζίνα. Πάρα πολύ. Και έχουμε Έλληνας μαγειρεύς. Πάρα πολύ καλός. Και κάνει όλα τα ωραία πράγματα και πολύ, πολύ ωραία. Ποιο ελάττωμα δεν μπορείτε να ανεχθείτε ή να συγχωρήσετε ή να συνεννοηθείτε με έναν άνθρωπο? Τι μπορεί να σας εκνευρίσει? Το ψέμα. Το ψέμα. Το ψέμα. Δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε. Είναι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να λες πάντα την αλήθεια. Μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι δυσάρεστο, αλλά πρέπει να λες την αλήθεια. Αλλά με τρόπο. Πάντα υπάρχει ένας σωστός τρόπος για την αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια έχετε επιλέξει να ζείτε στην Ελλάδα. Ναι, ευτυχώς. Μόνιμα. Ναι, μόνιμα. Το χαίρεστε ιδιαίτερα. Είμαστε εδώ 3-4 χρόνια. Πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε κλείσει το κύκλο. Την Αθήνα ή την Ελλάδα από πριν 50 χρόνια μέχρι τώρα, τι βλέπετε να έχει αλλάξει? Πάρα πολλά πράγματα θα μου πείτε, είναι πολλά χρόνια πριν. Αλλά τι σας κάνει περισσότερο εντύπωση? Ο κόσμος έχει καλά, βέβαια τώρα είναι δύσκολες στιγμές, αλλά παρά τα αυτά χαμογελάνε. Και κάνουν τις δουλειές τους. Βλέπει κανείς πολύ κόσμο μέσα στους δρόμους. Όχι στα μαγαζιά, βέβαια, αλλά στους δρόμους. Όλα κάνουν ό,τι μπορούν για τη δουλειά, για τις οικογένειά τους. Και ο ένας για τον άλλον. Και ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι στα προτερήματα. Κάποια ελαττώματα... Καλά, ελαττώματα έχουμε όλοι. Όλοι έχουμε. Καλά, ή κλαις... Ή γελάς. Δεν έχει γκρίζο δηλαδή. Δεν ή έχει άσπρο. Γκρίζο. Είναι άσπρο ή μαύρο. Και αυτό μου είπε επίσης η πέθρα μου. Στην Ελλάδα είναι μαύρο ή άσπρο. Το γκρί δεν υπάρχει. Τουλάχιστον ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Ωστόσο για τους Δανούς λένε ότι είναι οι πιο ευτυχισμένοι πολίτες του κόσμου. Ναι, έτσι. Αληθεύει, υπάρχει κάποιο μυστικό γι' αυτό? Όταν τους βλέπω στους δρόμους και τα λοιπά, χαμογελάνε, ναι. Αλλά μήπως είναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω γιατί είναι έτσι, αλλά έτσι λένε. Έχουν κάνει πάρα πολύ πρόοδο στη χώρα και για το περιβάλλον. Έχουν κάνει πάρα πολλά εκεί και μήπως αυτό τους βοηθάνε να δουν κάτι, όλα τα πράγματα πιο ωραία. Το 2003 δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Άννα Μαρία. Εδώ, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Που σκοπός του είναι να βοηθάει ομάδες ανθρώπων και περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Αυτό το έργο θα συνεχιστεί? Συνεχίζεται. Κάνουμε τώρα έρευνα για να δούμε πού μπορούμε να πάμε από εδώ. Γιατί έχουν αλλάξει τις ανάγκες στην Ελλάδα. Είναι πιο ανθρωπιστική. Είναι πιο ανθρωπιστική. Η βοήθεια, πιο ανθρωποκεντρική. Και βέβαια, όπως είπα, έχει πολλές δυσκολίες κτλ. Αλλά... Σκεφτήκαμε ίσως να πάμε στα επαρχία που υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε πάρα πολύ και σωματεία που έχουν αρχίσει από μικρές ομάδες, ας πούμε. Και να ενισχύσετε το έργο σας. Κάνουν ό,τι μπορούν στο τόπο τους, στην επαρχία, στις μικρότερες πόλεις. Δίνουν πάρα πολύ και σκεφτήκαμε ίσως να τους βοηθήσουμε και πιο πολύ. Υπάρχουν πολλές μεγάλες οργανώσεις που κάνουν πολύ ωραία πράγματα, βεβαίως. Υπάρχουν αλλά και άλλα, τα μικρά. Τα μικρά. Και τα μικρά που κάθε μέρα κάνουν κάτι και δεν τους βλέπει κανείς τόσο πολύ, δεν τους ακούει κανείς. Αλλά παρά τα αυτά πρέπει να τους βοηθήσεις. Και νομίζω τώρα
έχουν αρχίσει πιο πολύ από πριν, ας πούμε. Υπήρχαν κάποια άλλα πράγματα που θα θέλατε να κάνετε ως Βασίλισσα και δεν προλάβατε ή τα έχετε στο μυαλό σας? Καλά, είναι, βέβαια, πρέπει να είναι πολλά. Είναι πολλά. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι ακριβώς, αλλά σκέφτομαι πάντα για τα παιδιά. Τα παιδιά που έχουν δυσκολίες ή ψυχολογικά ή φυσιολογικά. Η νεολαία. Η νεολαία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το μέλλον. Και πρέπει να τους βοηθήσει κανείς κάπως. Και μετά είναι οι ηλικιωμένοι. Και οι ηλικιωμένοι τους ξεχνάει κανείς λίγο. Και τώρα που έχω φτάσει λίγο έτσι προς τα εκεί, τους σκέφτομαι πιο πολύ. Όταν μένετε κάποιες στιγμές εντελώς μόνοι και μιλάτε με τον εαυτό σας, υπάρχει κάτι πραγματικά που σας ανησυχεί και σας δημιουργεί φόβο, που δεν έχει σχέση με το παρελθόν? Δεν σκέφτομαι το έτσι. Δεν σκέφτομαι έτσι. Δεν σκέφτομαι για τα δυσάρεστα πράγματα. Όσο μπορώ, δεν σκέφτομαι για αυτά. Και να μου ανησυχεί κάτι. Όχι, ελπίζω όλη η οικογένεια να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένη όπως είναι. Και είμαστε πολύ τυχεροί που, επειδή είμαστε τόσο ενωμένοι, τα αδέλφια είναι πολύ κοντά. Μιλάνε πολύ συχνά. Όταν έχει ένα πρόβλημα, βοηθάει τον άλλον. Και βοηθάνε και εμάς πολύ. Όταν είσαι μικρή, η μητέρα βοηθάει. Όταν έχεις μεγαλώσει, το παιδί είναι το αντίθετο. Αλλάζουμε και το είδα και με τη μητέρα μου, όταν είχε μεγαλώσει κτλ. Εμείς την βοηθήσαμε, την φροντίσαμε. Και τώρα σιγά σιγά το βλέπω στα δικά μας παιδιά. Όσο δεμένοι κι αν είστε, όσο κι αν θέλετε να μου πείτε ότι ο σύζυγος συνέβαλε στο να είναι και με τη δική του πλευρά, με το δικό του τρόπο, ενωμένη οικογένεια, εγώ ξέρω ότι τις οικογένειες τις κρατάνε οι γυναίκες. Δεν ξέρω, είναι δύο. Η οικογένεια θέλει δύο άνθρωποι. Κατά βάθος ο αρχηγός είναι η γυναίκα. Δεν αυτό ξέρω, νομίζω. Δεν ξέρω. Ακούγεται κάπως. Όχι απολύτως. Σε κάτι πράγματα ναι, σε άλλα ίσως όχι. Αλλά νομίζω είναι κάτι για τους δύο. Στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη έχετε πάει πολλές φορές. Ναι, βέβαια. Σας αρέσει? Πολύ. Πολύ ωραία. Θα μου επιτρέψετε, τώρα θα σας το πω, ξέρετε ότι είμαι σε ενδιαφέρουσα. Η αλήθεια καλή ελευθερία είναι, όπως λένε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν υστερόβουλη σκέψη, δηλαδή επειδή πέρασα από εκεί και μου αρέσει πολύ το τσουρέκι με σοκολάτα, μπήκα να πάρω δύο μπουκές, έτσι, για τη λιγούρα, αλλά σκέφτηκα ότι ενδεχομένως με το τσάι σας ή τον καφέ σας θα απολαμβάνετε και εσείς ένα αντίστοιχο τσουρέκι, και επειδή είναι κατευθείαν από την πόλη μου, θα μου επιτρέψετε να σας το προσφέρουμε. Ούτως ή άλλως έχει μαζεύεστε... Έχει σοκολάτα μαζί, γιατί βέβαια. Είναι το ελάττωμα, είναι σοκολάτα. Με σοκολάτα είναι, λοιπόν. Αν σας έλεγε κάποιος ότι αυτή τη στιγμή έχετε το δικαίωμα και την ευκαιρία να κάνετε μία ευχή, αλλά θα είναι η τελευταία, αλλά θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, αυτή η μία ευχή ποια θα μπορούσε να είναι? Πρώτο πρέπει να είναι για την οικογένειά μας. Όλοι να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι, αλλά μετά είναι η Ελλάδα. Για τον τόπο και για τους Έλληνες. Και δεν το λέω επειδή ίσως πρέπει ή δεν πρέπει, αλλά το νιώθω πάρα πολύ μέσα μου. Και έτσι ήταν, είναι τώρα σχεδόν 53 χρόνια που έχω γίνει Ελληνίδα. Και είμαι, μπορεί να μην μιλήσω όσο πρέπει, όσο καλά πρέπει, αλλά αυτό που νιώθω μέσα μου είναι αληθεύει. Είναι πολύ καθαρό, είναι πολύ... έτσι είναι. Αληθινό. Αληθινό. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Κοίτα μια νύχτα έξω που κάνει. Κάπου μ'
μας πιάνει. Θέλω να σε πω ούτε ζωήτσα, ούτε ζωή. Ζωάρα θέλω να σε πω. Ζωή, αγάπη μου, είναι να βουτάς. Να παθαίνεις, να μαθαίνεις, να χαίρεσαι. Η αλήθεια έδωσε αγώνα. Εγώ δεν έδωσα. Θα με μαλώσει. Όχι, Παναγία μου. Γιατί δεν έχει με μαλώσει. Με όλα αυτά που έχει κάνει θα με μαλώσει. Ο γάτος αυτό, ότι γάτος κούζει, δεν γίνεται. 1,68 ύψος, βάρος 57, περίμετρος θώρακος 0,88, μέση 0,62 και λεκάνης 0,93. Έχεις τις ίδιες διαστάσεις, έχω νεύρα. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και συνήθως. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Και το άλλο, όταν μια γυναίκα πίνει και όταν παραφέρεται, μην την παρεξηγείτε, πώς πονάει δεν ξέρετε. Ο Δαλιανίδης δεν με ήθελε καθόλου. Στα σουλάθω πιο κοντά το. Πάρε μαγκαλιά γιατί για να το αγάπω, άκου να σου πω. Θες να μου πεις. Έλα, αυτό είναι πολύ ωραίο τώρα. Θα κλείσω κι εγώ τα μάτια, να μας έρθει μαζί. Να κλείσω τα μάτια. Αγάπη μου, κοπέλα μου, όμορφη.